Θεωρώ ότι έχω κάνει μια πολύ δυνατή προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα είναι το καλύτερο. Πιστεύω θα είναι από τα καλύτερα. Έλα, Ιωάννη. Ωραία, πια τα έφτιαξα. Όχι! Ήθελα λίγο πιο τετραγωνισμένη την κροκέτα. Όπως την είδα ακριβώς, μ' άρεσε πάρα πολύ όπως μας τη δείξατε. Θεωρώ ότι η στρώση μέσα είναι κομπλέ, η γεύση είναι κομπλέ, το ταρταράκι μου είναι καπνισμένο ωραία. Ωραία. Δεν νομίζω ότι μου λείπει κάτι. Επειδή δυσκολεύτηκα λίγο να την ξεφορμάρω, ότι την έκαψα πολύ παραπάνω με το καμινέτο για να ξεφορμάρω το τσέρκι. Και οπότε έλειωσε. Μου έλειωσε λίγο την μπεσαμέλ. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να την έχεις τοποθετήσει κατά 90 μοίρες. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, δηλαδή το σωστό θα ήταν το πλατή κομμάτι να ήταν κάτω. Θες να αρτσαδείς, τι εννοούμε. Ναι. Ότι αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή στο πλάι, ναι, θα έπρεπε να πατάει Λούμπα κάτω. Αυτό εδώ. Ναι. Σωστά. Δεν κρύβεις κάτι. Όχι, σεφ. Δεν... Στη βάση, δηλαδή άμα το σηκώσουμε δεν θα δούμε καμιά καμένη πλευρά κροκέτας. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κακά. Θα το έλεγα κιόλα, δεν έχω τέτοια κολλήματα. Ωραία. Έργε το φίλο σας. Άιτε και ο Γιάννης. Μου είπανε κάτι το οποίο με προβλημάτισε λίγο, ότι ίσως υπάρχει μια καμένη πλευρά ή μια λίγο χρωματισμένη περισσότερο από τις άλλες. Στην κροκέτα. Ναι, δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο. Γιατί πήγε κάτι λάθος. Στην κροκέτα. Πήγε κάτι λάθος στο πανάρισμα. Όχι ρε, όχι ρε. Το έκανες γιατί... δύο φορές. Ναι ρε. Α, εδώ έχουμε λίγο θέμα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι εσωτερικά που λείπει. Και είναι και λίγο ελαφρώς αρπαγμένο κιόλας. Δεν έχει παντού το ομοιόμορφο τηγάνισμα που περιμέναμε. Έχει σκάσει το πανάρισμα. Έχει γίνει εδώ πέρα λίγο πρόχειρα η δουλειά. Λέτε γι' αυτό να το έβαλε. Να το τώρα... έτσι. Είναι αυτό που κυνηγά στο μάγειρα και του λες μη μου κρύβεις τα καμένα, μη μου τα βάζεις από κάτω. Και το είπες κιόλας. Να το είπες. Να φωνάξουμε τον Ιάννη να το δείξουμε. Να το φωνάξουμε γιατί μετά θα μας λέει ότι δεν θυμάται και τίποτα. Mm-hmm. Οπότε κάτσε να το φωνάξουμε να το δείξουμε. Πού είναι ο Ιάννης. Διαλέξουμε για να είμαστε σε αυτή τη θέση. Άλλο τόσο δύσκολο είναι να δούμε ποιος αποχωρήσει. Τα λέμε, παιδιά. Έγινε. Έγινε. Έλα, Τζον. Τι μ***α μπορεί να έχεις κάνει εκείνη τη στιγμή, ρε φίλε. Έλα κοντά. Αυτή είναι η βάση της κροκέτας. Ναι. Είναι αυτή η οποία πατούσε στη βάση του πιάτου. Σε φιλικρινά, δεν το είδα. Πραγματικά δεν το είδα. Ωραία. Άρα δεν είναι κάτι που είχες δει και το τοποθέτησες έτσι για να το κρύψεις. Ειλικρινέστατα. Ειλικρινέστατα. Θα σας το έλεγα εξ αρχής. Τα κομμάτια αυτά εδώ πέρα καταρχήν έχει πέσει μέσα. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει προκληθεί αυτό. Μου έχει σκάσει εδώ πέρα. Και πέρα εδώ πέρα βλέπω ότι είναι και μαύρα. Τώρα αυτό ίσως είναι από το πάνκο, είναι από το αλεύρι. Μια χαρά. Ευχαριστούμε, Ιωάννη. Γυρνάω στο σαλονάκι. Μου έχουν κόψει τον αυτερό. Λέω εντάξει, έκανες μια αστοχία. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι αστοχία που θα με στείλει σπίτι μου. Μου είχε κάνει μια κούρμπα. Κάτω. Και εκεί πέρα που είχε κάνει την κούρμπα, είχε αρπάξει γωνία. Έλα. Είχε αρπάξει, όχι, είχε γίνει μαύρο. Δηλαδή εκεί πέρα που ήταν το τέλειο, ας πούμε, ψήσιμο, στη γωνία αυτή και από εδώ που είχε πέσει κούρμπα μέσα, είχε πάει λίγο χρώμα παραπάνω. Δράπηκα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορείς να λες ότι ενώ έχεις αυτή την εμπειρία να λες δεν το είδα, έλα όμως που δεν το είδα. Άσε ρε, θα ήθελα πάρα πολύ ο Ιωάννης να το έχει πει. Αν ρωτήσετε πάντως εμένα, νομίζω ότι το έχει δει, απλά το έκρυψε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το δεις, έστω και την τελευταία στιγμή. Ναι. Έχεις τρία στοιχεία στο πιάτο, αν κάτι δεν πάει καλά, εσύ τα έφτιαξες, σίγουρα ξέρεις πολύ καλά τι δεν πήγε καλά. Ποιος θεωρεί ότι έχει κάνει την καλύτερη προσπάθεια. Ιωάννη Στέφανος, είναι 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η καλύτερη προσπάθεια, Στέφανε. Συγχαρητήρια. Τέλεια. Όντως δεν είχες δει ότι είχε πάει κάτι στραβά με τη μία πλευρά της κροκέτας. Σεφ πάρα πολύ, ειλικρινά, ναι. Εκείνη τη στιγμή, επειδή τσέκαρα παράλληλα να δω τι Παρασκευές έχω έτοιμες, δούλευα εδώ, αλλά ήμουν εδώ έτσι και κοίταγα αλλού. 100% αν το βλέπα θα σου το έλεγα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα εδώ πέρα και να θέλουμε. Ναι, μεν το έκανα, έχετε όλα τα δίκια, αλλά μου διέφυγε εντελώς. Οφείλες να το έχεις δει. Δηλαδή, δεν μπορείς να στείνεις το πιάτο που μιλάμε για πιάτο αντιγραφής και να μου λες ότι σε φώναξε κάποιος από τον εξώστη και. Όχι, όχι, ούτε καν. Απλά το βάλα, τελείωσε. Είσαι έμπειρος. Ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο επόμενος που θα επιστρέψει σπίτι μετά τον Στέφανο? Ιωάννης και Μαρία. Ξαφνιάστηκα παρά την αστοχία του που συνέχιζε και υποστήριζε το πιάτο τόσο το καλύτερο. Πίστευα ότι πρώτα θα περνάω εγώ και μετά ο Κωστής. Έχασα λίγο τη γάλα από τα πόδια μου. Καρδιά μου βάραγε 500 χτύπους το λεπτό. Και λέω εντάξει, τώρα δεν θα περάσουμε καλά. Δεν μ' αρέσει το Γιαννάκι μου, ακούγεται υποτιμητικό. Κραγκιόζι.